Υπογραφή της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιανάς Καλογύρου άνοιξε, θα έλεγα, η πρόσκληση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης με το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι χρήματα που ξεκινάνε από το 2017 και φτάνουν μέχρι το 2023, είναι για 5 χρόνια. Αυτό αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει αλλαγή κουφωμάτων, περιλαμβάνει θερμομόνωση, περιλαμβάνει αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι και στοιχείο, υπάρχει πολλής κόσμος που περίμενε και περιμένει αυτού του είδους την παρέμβαση μέσα από τον τρόπο που ανέφερα. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι είτε είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν απευθείας στον δικαιούχο, είτε είναι επιχορήγηση μέσα από χαμηλότοκα δάνεια τα οποία μπορεί να πάρει κάποιος και τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η εγκύκλιος ο Σονούπο θα βγει, οπότε μπορούν οι δικαιούχοι να μπουν στο συγκεκριμένο site, οπότε να έχουν την απόλυτη πληροφόρηση γύρω από τον τρόπο που πρέπει να κινηθούν για να καταστούν δικαιούχοι. Με λίγα λόγια, είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα με ένα τεράστιο ποσό, γιατί τα 7,5 εκατομμύρια αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πάρα πολλά χρήματα και είναι χρήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, το ξαναλέω, και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε πάρα πολλά σπίτια, ειδικότερα παλαιά, όπως ξέρουμε, το να αλλάξουν τα κουφώματα που χρειάζεται, να δημιουργήσουν θερμομόνωση, η οποία τελικά βοηθάει και στην εξοικονόμηση χρημάτων που έχουν να κάνουν είτε με την ψύξη είτε με την θέρμανση των κατοικιών μας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο περιμένει και η αγορά για να κινηθεί, άρα είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι φέρνει μία ανακούφιση σε όλους εκείνους οι οποίοι τελικά ανέμεναν και ρωτούσαν, δηλαδή το τελευταίο διάστημα είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, πότε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να τεθεί σε ενέργεια.